Και χαίρομαι γιατί στη τηλεφωνική γραμμή έχω τον Στέφανο τον Χατζημανόλη, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ανάπτυξης του ομίλου Ζορπίδη. Στέφανε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Πώς είσαι? Ωραία, μας έφτιαξε τη διάθεση ο κύριος Κουφιώτης, ο οποίος βεβαίως μάλλον δεν γνωρίζει ότι έχουμε πλέον τη δυνατότητα και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε κατευθείαν Μαρόκο. Ναι, είναι μια πολύ πολύ πρόσφατη πρωτοβουλία και όπως ξέρετε, γενικότερα εμείς στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα έχουμε λίγο κατά ψέματα, λίγο τα ανταλλακτικά μας, τα τουριστικά, είναι λίγο αργά. Με την έννοια ότι κάθε καινούργιο δρομολόγιο, κάθε καινούργιο προορισμό θέλει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι να μπει στη συνείδηση του κόσμου. Ναι. Συνεπώς, για τους Θεσσαλονικείς, πλέον Βόρειο Ελλαδίτες γενικότερα, τα πράγματα για Μαρόκο είναι εύκολα. Είναι εύκολα, είναι ασφαλή, είναι σίγουρα, γιατί κανείς όταν ταξιδεύει σε προορισμούς στην Αφρική, στην Ασία και αλλού, αυτό που θέλει είναι την ασφάλεια και τη βεβαιότητα ότι δεν θα μπει σε, ή θα μπλέξει σε περιπέτειες. Σίγουρα. Στη δική μας περίπτωση αυτά είναι εξασφαλισμένα. Πετάμε με τα φτερά της Aegean Airlines και νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιλογή που μπορεί να έχει κανείς. Εμείς ξεκινάμε τώρα τουριστικά, με την έννοια ότι ξεκινάμε Χριστούγεννα 21 του μηνός, επιστρέφοντας 27 του Δεκέμβρη. Στη συνέχεια πάμε πρωτοχρονιά, μετά Θεοφάνεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρεις, Δημήτρη μου, για να στηθεί ένας προορισμός θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πάλι πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Mm-hmm. Θέλει να τον αγκαλιάσουν οι αρχές. Θέλει να το δεις από την επιχειρηματική πλευρά, από την κοινωνική πλευρά, από την τουριστική πλευρά, από την αθλητική πλευρά. Δηλαδή, είναι αυτό για το οποίο εμείς στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλές φορές και οι Μακεδόνες γενικότερα διαμαρτυρόμεθα ότι δεν έχουμε πλοίο, ότι δεν έχουμε αεροπλάνο και ότι δεν έχουμε συχνή επικοινωνία. Νομίζω ότι έχει και πολύ μεγάλη ευθύνη και ο ίδιος ο Θεσσαλονικιός, δεδομένου ότι πρέπει απαραίτητα να αγκαλιάζει τέτοιου είδους προσπάθειες. Προς οπουδήποτε. Πρόσφατα. Έχουμε και νέες συνδέσεις πτήσεων από τη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας μια μικρή παρένθεση, χωρίς να πλατιάσω το θέμα. Για μας είναι χαρά. Και σκεφτόμαστε πώς από τον Απρίλιο που θα ξεκινήσουν αυτές οι συνδέσεις, από τώρα να ξεκινήσουμε αυτή τη δράση, δηλαδή να πληροφορηθεί ο κόσμος. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική και η θέση των αρχών που πρέπει να σταθούν δίπλα. Δηλαδή, αν μου επιτρέπεις Δημήτρη να σου πω, δεν είναι ότι καλύτερο μόνο να βλέπεις τους επίσημους και τους αρμόδιους να έρχονται μόνο στην κορδέλα και να βαυκαλίζονται ότι ξεκίνησε μια γραμμή, πρέπει στη συνέχεια να τη στηρίξουν με κάθε τρόπο. Και αυτός ο τρόπος είναι όλη αυτή η προστασία, όλη αυτή η βοήθεια που πρέπει να δώσουν. Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα χάθηκε και το δρομολόγιο της Fly Dubai, έτσι. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά μετά από κάποιους μήνες σταμάτησε. Γιατί σταμάτησε? Γιατί δεν είχε όλα αυτά τα οποία παραθέσαμε προηγουμένως. Σωστό. Πρόχειρα δεν μπορείς να πορευτείς. Ναι, έτσι ακριβώς. Στην περίπτωση του Μαρόκου όμως, όπως μας είπε ο αγαπητός κύριος προηγουμένως, από πλευράς τουριστικής και ό,τι αφορά εμάς και τον όμιλο Ζορμπίδη, νομίζω ότι χρειάστηκε να προσπαθήσουμε το λιγότερο δυνατό, γιατί ο κόσμος και οι ειδικοί αλλά και οι άνθρωποι που ταξιδεύουν πρόσφατα έχουν αγάπη στο Μαρόκο, γιατί συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά και του εξωτικού και του βορειοαφρικάνικου και της θάλασσας και της ερήμου και του πράσινου και ιδιαίτερα των φιλικών ανθρώπων, ιδιαίτερα φιλόξενων ανθρώπων εκεί. Γι' αυτό πολύ δύσκολα μπορεί να περιγράψει κανείς το Μαρόκο έτσι με πέντε κουβέντες. Είναι το Μαρόκο, το ζεις, δεν το περιγράφεις. Λοιπόν, όσοι θα αποφασίσουν, τουριστικός οργανισμός Ζορπίδη, εκεί είναι. Υπάρχουν νομίζω δύο προγραμματισμένα ταξίδια. Ναι, τρία είναι προγραμματισμένα. Φεύγουμε και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια. Υπάρχουν θέσεις, στο ένα μάλιστα θα είμαι και εγώ, οπότε με χαρά να έρθεις και εσύ να σε δω μετά από πότε, καιρό στο Θεοφάνια? Μαρόκο. Εγώ θα είμαι τα Χριστούγεννα, 21 με 27. Με βάλω να δουλέψω, Στέφανε, εδώ δεν κάθεται κανένας να δουλέψει. Σου εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή και περιμένουμε σε όλα τα γραφεία του Ζορμπίδη αλλά και σε όλα τα γραφεία. Στέφανε, με ρώτησε κόσμος πολλής για το άλλο ταξίδι προς, εγώ το λέω Τριεθνές, το ονόμασε κάπως διαφορετικά, προς Αδριανούπολη, Ρεβεστό κλπ. Δύο πράγματα να πούμε γρήγορα για αυτό το ωραίο οδικό ταξίδι. Έχουμε δύο ταξιδάκια για όσους, όπως ξέρεις, τα οδικά, τα κοντινά της Βαλκανικής Ανδοχώρας. Τα καλύπτουμε, ο κόσμος δηλαδή αρχίζει να σκέφτεται μετά τις 10 του μηνός, άρα είμαστε επίκαιροι. Ένα ταξίδι είναι η λεγόμενη Θρακική Τριλογία που έχει διαμονή στο Σβίλεγκραντ, με τρεις διανυκτερεύσεις εκεί και ημερήσεις εκδρομές σε Αδριανούπολη που απέχει μισή ώρα και σε Φιλιππούπολη που απέχει μία ώρα και 20 λεπτά. Και ένα άλλο ταξίδι τριήμερο πάλι τις μέρες των Χριστουγέννων, 23 με 26, είναι στη Ρεβεστό.
όπου έχουμε δώρο και την εκδρομή στην Αδριανούπολη. Είναι ταξίδια οδικά για αυτούς που θέλουν υπερπολιτελή διαμονή, πολύ καλό φαγητό, διασκέδαση, animation, shopping και να πάρουν τα παιδιά τους μαζί να ξεπουραστούν αυτές τις 4 μέρες των Χριστουγέννων. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι να έχεις ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά. Focus 103,6.